Κύριε Υπουργέ, η κατάσταση στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο νομό Λασιθίου έχει χειροτερεύσει, φτάνει σε οριακά επίπεδα, με ευθύνη προφανώς της κυβέρνησης και ως αποτέλεσμα της στρατηγικής της εμπορευματοποίησης της υγείας. Την περασμένη Πέμπτη έγινε ένα δυναμικό πανλασιθιώτικο συλλαλητήριο και χιλιάδες λασιθιώτες έστειλαν στην κυβέρνηση ένα δυνατό, ξεκάθαρο μήνυμα υπεράσπισης της υγείας του λαού, την άμεση στελέχωση όλων των νοσοκομείων για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για υγεία δημόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Θα καταθέσω και στα πρακτικά το ψήφισμα των Συντονιστικών Επιτροπών Αγώνα και το κατάλογο των 152 φορέων του νομού Λασιθίου που το συνυπογράφουν. Όλα τα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Ιερά Πέτρα, Σιτίας και Νεάπολης, το Κέντρο Υγείας Οροπεδίου, τα Περιφερειακά Ιατρία, το ΕΚΑΒ, είναι υποστελεχωμένα από ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και άλλο προσωπικό. Για την τελευταία προκήρυξη 18 θέσεων μόνιμων γιατρών στα νοσοκομεία του Λασιθίου έγιναν μόλις 7 αιτήσεις. Οι γιατροί αρνούνται να εργαστούν με μισθούς καθυλωμένους, μέσα σε δύσκολες συνθήκες λόγω ελλείψεων υγειονομικών σε όλες τις ειδικότητες, χωρίς τον αναγκαίο εξοπλισμό, σε προβληματικές κτηριακές εγκαταστάσεις. Στον Άγιο Νικόλαο είναι υποστελεχωμένο το αναισθησιολογικό με υπολειτουργία του χειρουργικού τομέα και ορατό το ενδεχόμενο αναστολής των τακτικών χειρουργείων, όπως έγινε και πρόσφατα μάλιστα. Υποστελεχωμένες είναι η καρδιολογική, παθολογική, κλινική, είναι η ΜΕΘ, ουρολογική, οριλά, ογκολογική, δερματολογική, γαστρεντολογική, έχουν μόνο ένα γιατρό. Δεν υπάρχει νευρολόγος και ψυχίατρος. Φαντάσου τώρα τι νοσοκομείο, ε! Στα ΤΕΠ υπάρχει μόνο ένας ειδικευόμενος γιατρός και μετακινούνται γενικοί γιατροί από το κέντρο υγείας από την Νεάπολη για να βγαίνουν οι εφημερίες. Μετά το κλείσιμο της ιδιωτικής μονάδας τεχνητού νεφρού, οι 26 από τους 40 νεφροπαθείς απορροφήθηκαν από τη μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των νεφροπαθών χωρίς την αντίστοιχη ενίσχυση της κλινικής σε γιατρούς και νοσηλευτές. Στην Ιερά Πέτρα η παθολογική κλινική υπολειτουργεί. Οι εφημερίες γίνονται στα όρια της ασφάλειας των ασθενών. Με τις ίδιες επικίνδυνες συνθήκες για ασθενείς και γιατρούς γίνονται οι εφημερίες των ΤΕΠ, όπου εφημερεύει μόνο ένας γιατρός υπαίθρου χωρίς ειδικότητα. Στη Σιτία η παιδιατρική κλινική υπολειτουργεί με έναν παιδίατρο που έρχεται από άλλο νοσοκομείο, το ίδιο η παθολογική με ένα παθολόγο που δεν μπορεί να καλύψει τις εφημερίες, το αναισθησιολογικό παραμένει με έναν αναισθησιολόγο, το ακτινολογικό με έναν ακτινολόγο και η καρδιολογική κλινική έχει παραμείνει με δύο ειδικευμένους καρδιολόγους. Τα παραπάνω προφανώς δυσχεραίνουν τη λειτουργία και των υπόλοιπων κλινικών, χειρουργικής, ορθοπαιδικής, μαιευτικής και κάνουν αδύνατη τη μηνιαία κάλυψη των εφημεριών όπως και την νοσηλεία ασθενών στην παθολογική και παιδιατρική κλινική με συνέπειες για τους ίδιους τους σιτιακούς. Τα ίδια ακριβώς προβλήματα αντιμετωπίζει και το νοσοκομείο Νεάπολης όπως και το κέντρο υγείας οροπεδίου. Το ίδιο φυσικά τα περιφερειακά ιατρία που υπολειτουργούν λόγω των αποσπάσεων γιατρών για την κάλυψη αναγκών των νοσοκομείων και των κενών θέσεων γιατρών υπαίθρου με πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα την Ιερά Πέτρα όπου ήδη τα περιφερειακά ιατρία Ανατολής, Μαλών, Χριστού, Μεταξορίου και Στομίου Ιερά Πέτρας είναι χωρίς αγροτικό γιατρό και οι ασθενείς μεταφέρονται στο νοσοκομείο της πόλης για εξετάσεις και συνταγογραφήσεις. Σας ρωτάμε λοιπόν κύριε Υπουργέ, ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για τη στελέχωση όλων των νοσοκομείων, του Κέντρου Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρίων και του ΕΚΑΒ Λασιθίου, με ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων, με το απαραίτητο μόνιμο υγειονομικό και λοιπό προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αύξηση μισθών και πρόβλεψη για τη στήριξη βασικών οικογενειακών και κοινωνικών αναγκών από το κράτος, την άμεση μονιμοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλων των συμβασιούχων, όλων των σχέσεων εργασίας, την επικαιροποίηση του απαρχαιωμένου οργανισμού των νοσοκομείων με βάση τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες, να σταματήσουν οι μετακινήσεις γιατρών για να αυξηθεί η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό βασική προϋπόθεση για όλα τα προηγούμενα και φυσικά να μην προχωρήσει η εμπορευματοποίηση, η εμπορευματική λειτουργία των νοσοκομείων με τα απογευματινά χειρουργεία και τους εργολάβους. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε κατευθείαν την απάντηση. Στοιχεία ΕΚΑΒ, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, καλύπτει από 4 τομείς του ΕΚΑΒ.
Στον τομέα ΚΑΒ Αγίου Νικολάου υπηρετούν 21 ενεργοί διασώσεις και πληρώματα ασθενοφόρου και έχουμε ασθενοφόρα 2 το απόγευμα και 1 τη νύχτα. Στον τομέα ΚΑΒ Εράπετας 22 ενεργοί διασώσεις και πληρώματα, έχουμε 2 ασθενοφόρα το πρωί, 2 το απόγευμα και 2 τη νύχτα. Στον τομέα ΚΑΒ Σιτίας 15 ενεργοί διασώσεις και πληρώματα ασθενοφόρου, ενεργειασιακή δύναμη 2 ασθενοφόρα το πρωί, 1 το απόγευμα και 1 τη νύχτα. Στον τομέα ΚΑΒ Τζερμιάδου 15 ενεργοί διασώσεις, 1 ασθενοφόρο το πρωί, 2 το απόγευμα, 1 τη νύχτα. Επομένως, ολόκληρη η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου καλείται από 7 ασθενοφόρα το πρωί, 7 ασθενοφόρα το απόγευμα και 5 ασθενοφόρα τη νύχτα. Κρίνεται επαρκές το προσωπικό και η κάλυψη. Πάμε τώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου Άγιος Νικόλαος. Όσο αφορά το ιατρικό προσωπικό, κατά την περίοδο Ιουλίου 2019 έως σήμερα, στη δύναμη του φορέα προσθέθηκαν 30 γιατροί, 21 μόνιμοι και 9 επικουρικό προσωπικό, ενώ παράλληλα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και 2 ιδιώτες γιατροί. Μάλιστα, για τις ανάγκες του ελόγου φορέα σε ιατρικό προσωπικό προκλήθηκαν την περίοδο 2020 σήμερα 51 συνολικά θέσεις, 8 θέσεις το 20, 13, 21, 10, 22, 11, 23 και 9 θέσεις το 24. Το νοσηλευτικό προσωπικό ενισχύθηκε με 88 εργαζομένους, 21 μόνιμοι και 67 επικουρικό προσωπικό, ενώ αναμένεται την 7 ΚΑΠΑ και ο διορισμός 17 ακόμα νοσηλευτών. Όσο αφορά το λοιπόν διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό, υποστήκαν έτσι σε 50 άτομα, 11 μόνιμοι, 39 επικουρικό προσωπικό. Τέλος, ως προς την ενίσχυση του νοσοκομείου προκηρύξης του ΑΣΕΠ, τονίζω τα ακόλουθα. Την προκήρυξη 7 ΚΑΠΑ του 2022, το νοσοκομείο αναμένεται να ενισχύθηκε με 17 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι αυτό που έλεγα πριν τον κύριο Υπουργό. Από την κήρυξη 6 ΚΑΠΑ έχει γίνει ανάλυση υπηρεσίας 18 εργαζόμενων, ενώ αναμένονται να έρθουν άλλα 10 άτομα. Από την προκήρυξη 2 ΚΑΠΑ του 19 έχει γίνει ανάλυση υπηρεσίας 10 εργαζόμενων και αναμένονται άλλοι 4. Στην προκήρυξη 5 ΚΑΠΑ του 23 έχουν προκηρυχθεί 6 θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΔΕΛΤΑ ΕΕ και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ εντός προσεχού διαστήματος αναμένεται την προκήρυξη 3 εργαζομένων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕΦΕ και 7 νοσηλευτικού προσωπικού. Τώρα, μην πάρω ένα άντρα νοσοκομεία, θα σας δώσω, θα καταθέσω υπηρεσιακά την απάντηση. Γενικά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, σήμερα υπηρετούν περισσότεροι γιατροί και περισσότεροι νοσηλευτές από το 2019 στο νομό Λασιθίου. Είναι η κατάσταση ιδανική? Όχι. Βγαίνουν εύκολα εφημερίες? Όχι. Αν με ρωτάτε, ποιο νοσοκομείο στην Κρήτη έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν είναι το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Ούτε το νοσοκομείο της Ιεράπετας. Θα έλεγα μακράν το νοσοκομείο που έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν του Ρεθύμνου. Άρα, προκηρύξεις κάνουμε, κάποιες προχωρούν, κάποιες όχι. Επαναλαμβάνω για να μην λέω τα ίδια, θα ήταν χρήσιμη μία συζήτηση τι στα αλήθεια μπορεί να γίνει στα τις προκηρύξεις που κάνουμε να μην έχουμε τόσες πολλές άγονες προκηρύξεις. Γιατί πράγματι και στον νομό Λασιθίου, όπως έλεγα πριν για τυχείο, έχουμε σειρά προκηρύξεων που εμείς τις βγάλαμε σαν Υπουργείο Υγείας, αλλά κανένας δεν ήρθε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε, έχει μια αδυναμία πάντα η τοποθέτησή σας. Ποια είναι αυτή η αδυναμία? Θα σας πω μια, δεν σας πω πολλές. Πολλές είναι, αλλά θα σας πω τη μία την κυρίαρχη. Ότι το κριτήριο για εσάς, όταν λέτε κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο ή υπάρχει εκείνο, υπάρχει το άλλο κτλ., δεν είναι οι πραγματικές αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει στην πάροδο των χρόνων. Αν λοιπόν τα βάλετε κάτω και δείτε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, εκεί θα φανούν οι πραγματικές αδυναμίες και η ανθυγινή αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, οι όποιες εξαγγελίες, τα όποια μέτρα τα οποία λέτε ότι παίρνετε για να βελτιώσουν την κατάσταση, τα οποία είπατε και κάποια στην πρωτολογία σας, είναι στην κυριολεξία, είναι στον αέρα. Είναι στον αέρα. Και ξέρετε γιατί? Διότι με το ελάχιστο δυνατό κόστος, το ελάχιστο δυνατό κόστος, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας, σε μια λογική κόστος ωφέλους, η κυβέρνηση επιδιώκει με μπαλώματα, με μετακινήσεις από το ένα νοσοκομείο στο άλλο και μετά εντέλεστε να κλείσετε τις τεράστιες τρύπες που η πολιτική σας έχει προκαλέσει και να σκεπάσετε βέβαια, θα έλεγα, τις εγκληματικές ευθύνες για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην υγεία και την υγεία του λαού. Ξέρετε, ο λαός του Λασιθίου
την προηγούμενη Πέμπτη κατά χιλιάδες που κατέβηκε στο δρόμο, δεν κατέβηκε γιατί έτσι του ήρθε κάποια στιγμή, γιατί είδε στον ύπνο του ότι πρέπει κάποια στιγμή να κινητοποιηθεί, γιατί έχει υπαρκτά ζητήματα, υπαρκτά προβλήματα. Απειλούνται τα νοσοκομεία, απειλείται το ένα κέντρο υγείας που υπάρχει, απειλούνται τα περιφερειακά ιατρία εφόσον υπολειτουργούν. Και έδωσα αναποστομωτική απάντηση, κύριε Υπουργέ, στους σχεδιασμούς της κυβέρνησής σας, στην 7η ΥΠΕ, ενάντια στην επιχειρούμενη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της υγείας. Αποστομωτική απάντηση στις επιχειρούμενες προσπάθειες της κυβέρνησης να διχάσετε τις πόλεις του Λασιθίου, τις τρεις διαφορετικές πόλεις Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα και Σιτίας, με στόχο το Διέρη και Βασίλευε. Αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός. Αυτό λοιπόν το συλλαλητήριο, να ξέρετε, ότι ήταν το αποτέλεσμα της ενότητας, της συμμαχίας των υγειονομικών εργαζομένων μαθητών, του λαού, του νομού Λασιθίου. Κάτι που σας τρομάζει. Τρομάζει όλες τις κυβερνήσεις, όλες τις αστικές κυβερνήσεις. Και αυτές κινητοποίησεις ήταν η συνέχεια όλων των προηγούμενων. Υπολογίζεται, εκτιμάται ότι είναι πάνω από 30-35.000 λαού στην Κρήτη που έχει διαδηλώσει μέχρι σήμερα για τα νοσοκομεία, για να μπορέσει να κρατήσει τα νοσοκομεία όρθια. Ο σχεδιασμός λοιπόν της κυβέρνησης να μετατρέψει τα δημόσια νοσοκομεία σε επιχειρήσεις με την υποχρηματοδότησή τους και την υποβάθμισή τους δεν είναι απλά ένα θέμα ανικανότητας ή έλλειψης ευαισθησίας. Εμείς δεν σας καταλογίζουμε κάτι τέτοιο. Θεωρούμε ότι είναι μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου για να απαλλαχθεί το κεντρικό κράτος από δαπάνες που αφορούν το λαό, ώστε να καλύπτουν, να αυξάνονται τα κονδύλια που πάνε για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Και σας το έχω ξαναδεί πάρα πολλές φορές. Κόψτε από τα F-35, τα 40 F-35 των 9 δισεκατομμυρίων, κόψτε αυτά που κάνει να πάρετε με το μεταβαλλόμενο φόρο στους τραπεζίτες, πάρτε τα από τους τραπεζίτες, σταματήστε την εθελοντική φορολογία προς τους εφοπλιστές, αυτό το άθλιο καθεστώς που υπάρχει σήμερα, για να δείτε πού θα βρεθούν τα χρήματα για να δώσετε στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Μια πολιτική βέβαια που την υπηρέτησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Η κατάσταση λοιπόν στα νοσοκομεία του Λασιθίου είναι μέρος αυτού του σχεδιασμού της κυβέρνησης στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμπορευματοποίηση. Και τελειώνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε. Λύση δεν είναι να μοιραστεί η φτώχεια της έλλειψης προσωπικού μεταξύ των τεσσάρων νοσοκομείων του Λασιθίου. Η άποψή μας είναι ότι προϋπόθεση για τη σωτηρία κάθε ενός νοσοκομείου είναι η σωτηρία όλων. Με ταυτόχρονη προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με μονιμοποίηση των συμβασιούχων, με γενναία αύξηση μισθών και της χρηματοδότησης των νοσοκομείων. Προκηρύξτε λοιπόν τις κενές οργανικές θέσεις και δώστε κίνητρα. Κίνητρα επιστημονικά, κίνητρα μισθολογικά, να σταματήσει αυτό το άθλιο εργασιακό καθεστώς που έχει τσακίσει πραγματικά τους υγειονομικούς. Να είστε σίγουρος πάντως, και κλείνω με αυτό, ότι αυτός ο κοινός αγώνας του λαού σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί, και το ΚΚΕ καταθέτει όλες τις δυνάμεις σε αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ.